προς την κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Διότι αν θέλετε, κύριε Λυρίδη. Δηλαδή αυτό θα σημάνει, λέτε, αν πάει ο κύριος Κουβέλης και δεχτεί την πρόταση της κυβέρνησης. Θα σας πω, θα σας πω. Βέβαια, όποιος. Δηλαδή αποδέχεται την κυβερνητική πολιτική. Αν όποιος αποδεχτεί, κατά τη γνώμη μας, το να είναι υποψήφιος και να μπει στη διαδικασία στο να μαζευτούν οι 180 ψήφοι εμέσως. Δείχνει ότι έναν αέρα στην κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την κυβερνητική πολιτική για άλλους 16 μήνες. Mm-hmm. Και σας λέω το εξής, ότι την ημέρα που πέστε, εγώ θεωρώ ότι δεν θα πιαστούν οι 180, δεν θα βρεθούν οι 180 βουλευτές, αλλά λέω το ότι αν, να κάνουμε έναν συλλογισμό, mm-hmm. την επόμενη ημέρα, ο εκπρόσωπος εδώ πέρα της κυβέρνησης, παραδείγματος χάρη έστω ότι είναι ο κ. Χατζηδάκης, δεν θα μιλάμε για το πρόσωπο, παρά θα λέμε ότι εμείς έχουμε άλλους 16 μήνες για να συνεχίσουμε, γιατί πήραμε τη δεδηλωμένη, τον ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν τι λέμε, από τη στιγμή που η κυβερνητική πολιτική πρέπει να αλλάξει, mm-hmm. κατά τη γνώμη μας, από τη στιγμή εκλογές, που πρέπει να αλλάξει μέσα από εκλογές, λέμε ότι το έσχατο χρόνο είναι να μπορέσει. Εσείς τον κύριο Κουβέλη θα τον θέλατε για πρόεδρο μετά τις εκλογές. Τι λέτε στο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς ή ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Από το πότε θα ναι. τεθεί υποψηφιότητα. Και γιατί δεν έρχεστε σε μια συμφωνία, σε μια κουβέντα από τώρα, ναι, στο Φώτη Κουβέλη, μετά τις εκλογές. Το ψηφίσουμε, εμείς θα βγει μετά. Το βρίσκεται σωστό? Δεν ξέρω. Να συζητάμε. Σωστό τώρα. Στην πολιτική όλα τα έχουμε δει, κύριε Πουλάκη, δεν μας έχει κλείσει τίποτα. Ναι, κοιτάξτε, είτε, αλλά εμείς τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν κλείσαμε με τίποτα. Μιλάτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς λοιπόν, αν θέλετε εμείς τώρα να σεβαστούμε τους θεσμούς, όταν έχουμε την πολιτική άποψη ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές, λέμε ότι μετά τις εκλογές. Αυτό δεν είναι σεβασμός των θεσμών. Δεν λέει αυτό το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα αυτό λέει και. Δεν λέει αυτό. Κοιτάξτε, έχει άλλη ερμηνεία η κυβέρνηση. Ακούστε. Να σας πω λοιπόν εσείς την ερμηνεία. Μια ερμηνεία που σας βολεύει για το Σύνταγμα. Ο Συνταγματικός, λέει συνενέσεις. Ο συνταγματικός νομοθέτης γυρνάει και λέει: εγώ δίνω δύο ψηφοφορίες με 200, δηλαδή. Παραδείγματος ναι. χάρη συνένεση, ψάχτε και βρείτε, δίνω μία τρίτη με 180. Αν ήθελε οπωσδήποτε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν ήθελε να παρέμβει η κοινωνία, οι πολίτες με εκλογές, θα έλεγε και τέταρτη να το κατεβάσει και το καθεξής. Όταν λοιπόν ο συνταγματικός νομοθέτης γυρνάει και λέει ότι αν δεν το πιάσετε με τους 180, δηλαδή αν η πολιτική κατάσταση, η κυβερνητική πολιτική είναι τέτοια που δεν μπορούν να βρεθούν οι 180, τότε τι λέει ο συνταγματικός νομοθέτης? Εκλογές, ούτως ώστε να έρθει ο λαός με τη βούλησή του να αποφασίσει ποια πολιτική, ποια κυβέρνηση και από εκεί και πέρα να εκλεγεί. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κυβερνήσεις, αν υπάρχει μια δυνατότητα ευρύτερη. Πάντως μια κουβέντα. Εγώ δεν είμαι, εγώ θεωρώ το ότι ο κύριος Κουβέλης, μια που ρωτήσατε, έχω τη γνώμη ότι με την ιστορία και με όλη αυτή την κατάσταση δεν είναι, δεν θα αποδεχθεί, αν θέλετε. Δεν μας λέτε όμως τι θα κάνατε εσείς για μετά. Προσέχτε. Για μετά τις εκλογές. Είμαστε στο μετά. Διότι, τώρα. Διότι κοιτάξτε. Θα ήταν ένα πρόσωπο που ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να προτείνει. Μα αυτό είναι κάτι για το μετά. Έχουμε ακόμα ναι, ένα green χρόνο όμως πριν. Πριν το κρίνετε εύκολα, βλέπω. Στο μετά δεν μπορείτε να πείτε. Κρίνουμε το μετά ότι. Κοιτάξτε να δείτε. Το να στηρίξει αυτή την κυβερνητική πολιτική, το δίσεξαμαρτίν ουκ ανδρόσοφου. Θέλω να πω ότι με αυτούς τους τακτικισμούς και τις λογικές